Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 921, είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, 15ο κεφάλαιο, σελίδα 921 και από το 11 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, ΙΕ κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Είπε δε άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας», και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια ναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περιουσίευου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθώσεις λοιπόν, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιον στην χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες των μόσχων των σιτευτών σφάξατε, και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων η ρώτα: «Τι είναι ταύτα?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν η γένοντα, και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: «Ιδού τόσα έτσι σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν, και εις εμέου δε ερήφιον έδωκας ποτέ, διά να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου το βίον με τα πορνών ήλθεν και έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν: «Τέκνον σι πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού: «Ήτο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχε οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν: «Τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος». Είπε δε καθεαυτόν ο οικονόμος: «Τι να κάμω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί επ' ομού την οικονομία? Να σκάπτω δε δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω, δια να με δεχθώσει εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας». Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον: «Πόσον χρεωστήσεις τον Κύριό μου?» Ο δε είπε: «100 μέτρα ελαίου». Και είπε προς αυτόν: «Λάβων το έγγραφό σου και καθίσας ταχαίως, γράψον πεντήκοντα». Έπειτα είπε προς άλλον: «Σι δε πόσο χρεωστείς?» Ο δε είπε: «100 μόδια σίτου». Και λέγει προς αυτόν: «Λάβων το έγγραφό σου και γράψον 80. Και επίνεσεν ο Κύριος τον άδικον οικονόμων, ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσειν εις τας αιωνίους σκηνάς όταν εκλείψετε. Ο εντελαχής το πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εντελαχής το άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάμενε τη πιστή των αληθινών πλούτων, τι θέλει σας εμπιστευθεί? Και αν εις το ξένον δεν εφάνετε πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικό σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, εις τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει.
δεν δίναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Οίκουν δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, εσείς είστε οι δικαιώνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν δέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Αμήν. Αλληλούια. Αδελφοί αγαπητοί, όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί κανείς να το διακρίνει, να το εννοήσει μέσα από την παραβολή του ασώτου Υιού, αλλά και επιπλέον από την παραβολή του άδικου και κακού οικονόμου. Είναι μια πλήρης εικόνα που μέσα από τις δύο αυτές παραβολές ο Θεός μας αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να λοιπόν στην πρώτη παραβολή ένα σπίτι, το σπίτι του πατέρα, όπου υπάρχουν δύο παιδιά, ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος. Έξω από το σπίτι υπάρχει η γη μακράν, όπου υπάρχει η ασωτεία, η πορνεία, η μοιχεία, η ακαθαρσία, η ασωτεία, η πάσης φύσεως αμαρτία, ανομία και παράβασης. Υπάρχουν οι χειροβοσκοί και οι χείροι. Μέσα όμως στο σπίτι του πατέρα υπάρχουν μόνο τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Βέβαια, κάποια στιγμή, στην καρδιά του νεότερου Υιού δημιουργείται κάτι πολύ σοβαρό που θέλω να το διαβάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, από τη σελίδα 1070. Είναι από την επιστολή του Ιακώβου του Αποστόλου, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Είναι κάτι που συμβαίνει, έχει συμβεί και θα συμβεί και στο μέλλον σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς ακόμη. 13 εδάφιο, από το πρώτο κεφάλαιο. «Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αυτού, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο». Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φόντων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση η σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Κανείς πειραζόμενος να μην λέγει ότι από το Θεό πειράζεται. Αντιθέτως, η πρόταση για προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι μέσα στην Κυριακή προσευχή: φύλαξέ μας από τον πειρασμό, ελευθέρωσέ μας από τον πειρασμό. Υπάρχει ο πειραστής και ο πειράζων τους ανθρώπους. Υπάρχει αυτός που φέρνει λαμπάκια αναμένα και τα δείχνει στους ανθρώπους σαφώς αληθινό. Υπάρχει ο πειράζων που φέρνει στους ανθρώπους μία χαρά που όμως είναι ψεύτικη, γιατί δεν δείχνει και το τέλος της. Αλλά αυτοί όλοι οι πειρασμοί που έρχονται και αγγίζουν τους ανθρώπους δημιουργούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένα συνέστημα, μία κατάσταση που λέγεται επιθυμία. Επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Και αρχίζει ο άνθρωπος να επιθυμεί αυτά που του δείχνει ο διάβολος, ο κόσμος, αλλά και αυτά που η καρδιά του διερευνά. Δεδομένου δε ότι η καρδιά του ανθρώπου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, η ψυχή του ανθρώπου, λέει η Γραφή, όσο υπάρχει σε αυτή τη ζωή βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Ολονών μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Και αυτό συνέβη και στον νεότερο Υιό. Ακριβώς αυτό συνέβη στον νεότερο Υιό. Κάποιο βέλος του εχθρού, κάποιος πειρασμός τον άγγιξε και επιθύμησε τις χαρές της γης της μακράν. Τις χαρές έξω από το περιβάλλον του Θεού, έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από τη χάρη του Χριστού.
Και άρχισε αυτό να δημιουργείται μέσα του και να αυξάνει. Και όσο αύξανε, άρχισε να παίρνει και αποφάσεις. Και αποφάσεις σοβαρές. Επιθυμίες σοβαρές. Και η πρώτη σημαντική επιθυμία, να φύγω από το σπίτι του πατέρα μου. Και αυτό το έχω δει στη ζωή μου τη χριστιανική πολλές φορές. Είναι η πρώτη επιθυμία που προήλθε από τον πειρασμό και τα βέλη για αποπεριγραφές του έξω κόσμου. Να φύγω από το σπίτι του πατέρα μου. Και πού θα πας? Αλλά δεν θέλει να φύγει σκαστός, αλλά πηγαίνει με πανουργία, με πονηριά, καθώς τον διδάσκει η επιθυμία του. Πηγαίνει με πανουργιά και πονηριά, καθώς διδάσκεται από την επιθυμία της καρδιάς του προς τον πατέρα του, λέγοντας: «Δεν μας μοιράζεις τα υπάρχοντά μας, δεν μου δίνεις αυτό που μου ανήκει, δεν μου δίνεις το μερίδιο μου». Ο πατέρας καταλαβαίνει, το σπίτι καταλαβαίνει, αλλά ξέρει μέσα σε αυτή την παραβολή ο Πατέρας Θεός ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον εμποδίσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος πάρει απόφαση, δηλαδή όταν ο άνθρωπος εκλέξει τον έξω κόσμο και απορρίψει το σπίτι του πατρός, τότε δεινά επέρχονται, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Όσο η απόφαση του ανθρώπου είναι στερεά, κανένας δεν μπορεί να επέμβει, ούτε ο Θεός, ούτε ο πατέρας, ούτε ο αδελφός, ούτε η εκκλησία, ούτε ο ποιμένας, ούτε οι πρεσβύτεροι, ούτε αυτοί που αγαπάνε τον νεότερο Υιό. Και πιο πολύ από τον πατέρα δεν αγαπάει κανένας τον νεότερο Υιό. Ούτε ο πρεσβύτερος Υιός. Και επειδή είναι δίκαιος και επειδή έχει υποσχεθεί ο Θεός το λόγο του, ετείτε και θέλει σας δοθεί, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να αρνηθεί το λόγο του και μοιράζει την περιουσία και δίδει το ανήκον μέρος της περιουσίας εις αυτόν. Και αμέσως αυτός, αφού πάρει τα πάντα, γιατί χωρίς να πάρει τίποτα δεν φεύγει, πού θα πάω, τι θα κάνω, μόνος μου χωρίς να έχω τίποτα δεν παίρνει τέτοια απόφαση. Δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. Και αφού πάρει τα απαραίτητα και πάρει και όλο το πλούτο, τότε βγαίνει έξω, σας παρακαλώ να μην μιλάμε, ιδίως στο διακονείο να μην μιλάμε, και βγαίνει έξω παίρνοντας αυτή την στερεά απόφαση. Καταρχάς ζει ασώτος, απολαμβάνει την αμαρτία και την ασωτία, αλλά σιγά σιγά ό,τι έχει λιγοστεύει, 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 λιγοστεύει και στο τέλος τα χάνει όλα. Λιγοστεύουν τα νιάτα, λιγοστεύει η ομορφιά, λιγοστεύει η πίστης, λιγοστεύει η αγάπη, χάνεται ο αγιασμός, χάνονται όλα. Και αδελφοί αγαπητοί, θέλω να σας πω κάτι. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Έχω δει κοπέλες που έφυγαν κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτυχε μία συγκεκριμένη που έχω στο μυαλό μου να περάσω ένα πρωινό από την εκκλησία, όταν η εκκλησία ήταν άδεια και δεν ήταν κανείς μέσα. Και είδα αυτή την κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητό της. Να κλαίει. Είχε έρθει στην εκκλησία, αλλά όταν ήταν κλειστή. Και όταν της μίλησα, είδα ένα ράκος. Είναι αληθινός ο λόγος του Θεού. Έχω δει και έχω στο μυαλό μου ένα νέο, ο οποίος μες στην εκκλησία ήταν άγιος, ευλογημένος, με χαρίσματα, και τον είδα στην Ομόνοια με ναρκωτικά. Έχω δει.
Δεν γλιτώνει κανείς, αδερφοί αγαπητοί, από την αμαρτία. Έχει δύναμη. Δεν γλιτώνει κανείς από την παράβαση. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε λίγο, ενώ δεν είχε τίποτα και έπεσε πείνα, πήγε σε έναν που έτρεφε γουρούνια και του λέει, άσε με να ταΐζω τα γουρούνια σου και να τα φροντίζω. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε γουρουνοτροφείο, και σε αυτό έχει επιτρέψει ο Θεός. Όταν ήμουν μικρός είχαμε ένα αμπέλι και δίπλα στο αμπέλι υπήρχε ένα γουρουνάδικο. Φοβερό, αδερφοί. Η βρώμα, η μυρουδιά. Δεν μπορούσες το να πλησιάσεις. Και εγώ λοιπόν ήμουν αυτός που δουλεύανε σε αυτό το χώρο. Μέσα στις κοπριές, και μία κοπριά μοναδική, δεν υπάρχει χειρότερη κοπριά από του γουρουνιού. Φοβερό, αδερφοί, φοβερό. Και δεν είναι τυχαίο που ο Λόγος του Θεού τι πήγε λέει σε ένα γουρουνά. Και πόσο λυπάμαι όταν κατεβαίνω εκεί συγκρού και διαβάζω γουρουνάδικο. Χριστέ μου, σκυλάδικο. Αδερφοί, η αμαρτία έχει δύναμη. Αλλά εκεί που περίσσευσε η αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρη του Χριστού. Και εκεί μέσα στο θάνατο, γιατί το επόμενο βήμα ήταν ο θάνατος, ο νεότερος ήλθε στον εαυτό του και λέει, τι κάνουμε, τι κάθομαι εδώ και χάνουμε. Εργαζόμενος ο γουρουνάδικο και δεν μου επιτρέπει ο αρχιγουρουνάς να τρώω ούτε τα ξυλοκέρατα. Και αυτό το έχω δει. Μια κοπέλα έφυγε, άλλη κοπέλα τώρα, και πήγε και δούλεψε γκαρσόνα. Και ήθελε να πιει, συγχωρέστε με που θα πω αυτή την έκφραση, μια τζούρα και δεν την αφήνανε. Τι είναι αυτό, λίγο, λίγο το κατακάθητο βρώμικο. Και δεν της δίνανε το δικαίωμα. Και ξέρετε τι πίνουν εκεί, μπόμπες τις λένε. Ενώ πνεύμα σκέτο. Με λίγο νεράκι και λίγο χρώμα και το λένε ποτό. Αδερφοί, η αμαρτία έχει δύναμη. Αλλά εκεί που περισσεύει η αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρη του Χριστού. Δόξα από το Θεό. Και έρχεται σε αυτόν και λέει, τι κάνω εδώ και χάνομαι, ούτε ξυλοκέρατα δεν τρώω. Εκεί οι εργάτες, οι δούλοι του πατέρα μου έχουνε, τρώνε με αυθονία. Και παίρνει αυτή τη στερεά απόφαση να επιστρέψει. Εάν επιστρέψεις, σε μένα επέστρεψε. Όταν βρέθηκε σε πείνα, επέστρεψε, αλλά πήγε στο γουρουνά. Τώρα όμως που βρίσκεται στο θάνατο, επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καθώς ανέβαινε, ο πατέρας ήταν και τον περίμενε. Και όταν τον είδα από μακριά, βρώμικο, αδύνατο, φανταστείτε πώς θα ήτανε. Έτρεξε, έπεσε στην αγκαλιά του και τον καταφύλισε. Μόνο ο πατέρας μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός μπορεί να το κάνει αυτό. Και αφού φώναξε τους δούλους, λέει, πλύτε τον, καθαρίστε τον, ξυρίστε τον. Φορέστε του τη στολή την πρώτη και την καλύτερη. Φορέστε του τα υποδήματα. Βάλτε του το δαχτυλίδι, την εξουσία, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και φέρτε τον μέσα, εν χορό και την πάνω. Σφάξτε το μόσχο το σιτευτό. Γιατί το παιδί μου νεκρόητο και αναισθήθη. Απολωλώσιτο και βρέθηκε. Και λάτε να χαρείτε με τη δική μου τη χαρά. Με τη χαρά του πατέρα που βρήκε αναισθημένο το πεθαμένο του παιδί. Που βρήκε το χαμένο του παιδί στην αγκαλιά του πάλι. Αλληλούια. Γίνονται αυτά. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, επανερχόμεθα στο μήνυμα του Θεού. Βρήκαμε χάρη και ξέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όσο λίγοι άνθρωποι στον κόσμο αυτό και στην πατρίδα μας. Δυστυχώς, γιατί το Ευαγγέλιο το έχουν σε ένα εικονοστάσι να το προσκυνάνε, να το φυλάνε όπως εγώ. Αλλά το Ευαγγέλιο Ιησούς Χριστός μας το έδωσε για να το βάλουμε στην καρδιά μας, στη ζωή μας,
να γίνει ο καταστατικός μας χάρτης, να γίνει η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ο Λόγος του Θεού. Όμως υπάρχει και ο πρεσβύτερος Υιός, ο οποίος θα περίμενε κανείς, γιατί αυτός δεν αποστάτησε ποτέ. Αυτός δεν έφυγε ποτέ από την Εκκλησία. Αυτός εργαζότανε πάντοτε. Κουραζότανε, έσκαβε, πότιζε, φύτευε στο χωράφι του πατέρα. Τα ζώα τα περιποιόταν. Ποτέ εντολή του Κυρίου του δεν εξέκλεινε. Και όταν γύρισε από το έργο, από τη δουλειά του, άκουσε χορούς και πανηγύρια και ρώτησε τους δούλους τι συμβαίνει. Και του είπανε, ο πατέρας σου χάρηκε τόσο πολύ γιατί ξέρεις γύρισε ο μικρότερος ή ο αδερφός σου. Και θέλω να σας πω την αλήθεια του Ευαγγελίου, αδερφοί αγαπητοί. Και αν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και έχω πάσαν τη γνώση και ξέρω όλα τα μυστήρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Τίποτα δεν είμαι. Και αν διανύμω τα υπάρχοντά μου και αν ακόμα το σώμα μου δώσω για να καυθεί και δεν έχω αγάπη, ουδόν ωφελούμαι. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος Υιός. Που έχει τα πάντα, έχει υπακοή, έχει πίστη, έχει ελπίδα, έχει έργο, έχει καρπό, έχει αποτέλεσμα. Αλλά στον ουρανό ποτέ δεν θα πάει. Την ευλογία του Θεού ποτέ δεν θα την απολαύσει. Στη χαρά του Κυρίου του ποτέ δεν θα εισέλθει. Δεν μπορεί να εισέλθει. Γιατί όταν φτάνει έξω από τον τόπο της χαράς και της γιορτής, δεν ήθελε να εισέλθει μέσα. Πατέρας που τόσο αγαπάει τον νεότερο αλλά και τόσο αγαπάει τον πρεσβύτερο, βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Όταν έφευγε ο νεότερος δεν τον παρακάλεσε, γιατί ξέρει ότι δεν μπορούσε. Αλλά τον μεγαλύτερο θα τον παρακαλέσει, γιατί ξέρει ότι μπορεί να μαλακώσει την καρδιά του. Έλα σε παρακαλώ μέσα να χαρείς μαζί μας. Πρέπει να χαρούμε. Ο αδελφός σου ήταν νεκρός και αναισθήθη. Ήταν απολωλός και ευρέθη, έλα μέσα. Αλλά αυτός που δεν έχει αγάπη είναι σκληρός, αδερφοί αγαπητοί. Είναι πολύ σκληρός. Σκληρός μέσα στη δικαιοσύνη του. Σκληρός μέσα στην ειλικρίνειά του και στην τιμιότητά του. Και έχω δει και τέτοιους ανθρώπους που δεν μπορούν να συγχωρήσουν. Αλλά αν δεν συγχωρήσεις σε καρδίας τα πτέσματα του αδελφού σου, ο Θεός θα σε στείλει σε βασανιστές. Τι είναι αυτά που κάνεις, πατέρα? Ο γιος σου έφαγε τα υπάρχοντά του με πόρνες, ζώνα σώτος. Και εσύ μόλις επέστρεψε έσφαξες και το μόσχο το σιτευτό, ενώ σε μένα που σε δουλεύω πάντοτε και ποτέ δεν παρεύει καμιά σου εντολή, δεν έσφαξες ούτε ένα κατσικάκι να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Τι λες? Φωνάζει ο πατέρας, τι είναι αυτά που λες? Τα δικά μου όλα δικά σου είναι. Ό,τι ήθελες μπορείς μόνος σου να το πάρεις. Δεν χρειάζεται να σου δώσω τίποτα. Αυτός δεν έχει τίποτα και χρειάζεται να του τα δώσω όλα από την αρχή. Γιατί αυτός τα έχει χάσει όλα. Πρόσεξε όμως. Μη με τη σκληρότητά σου αυτή τα χάσεις κι εσύ όλα. Και βρεθείς από άλλο δρόμο έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Όχι μέσα από την ασωτεία, αλλά μέσα από την έλλειψη της αγάπης. Και δεν φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτή την παραβολή τι έγινε στο τέλος, αν επέστρεψε, αν εισήλθε στην χαρά του πατέρα του ο πρεσβύτερος Υιός. Ενώ φαίνεται ότι ο νεότερος Υιός απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, που αποκαλύπτεται με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί μας βεβαιώνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι όποια και είναι αμαρτία σου, ο Πατέρας σε αγαπάει και σε περιμένει και θα σ' αγκαλιάσει. Αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Γιατί αν δεν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που είναι πνεύμα βουλής και δυνάμεως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει απόφαση να φύγει από τη γη την μακράν και να επιστρέψει πίσω. Θέλει δύναμη και απόφαση. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σήμερα, πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και στην άλλη παραβολή, ενός οικονόμου, ο οποίος διεσκόρπιζε τα υπάρχοντα του Κυρίου του, καθώς του εδόθη η εξουσία, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος ότι εσείς είστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά και μέσα στον κόσμο αυτό είμαστε διαχειριστές των δόσεων των αγαθών, όπως διαβάσαμε, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Ό,τι αγαθό έχεις, ο Θεός το έχει δώσει. Και στο έχει δώσει όχι χάρισμα, γιατί είναι λίγο. Τι έχεις που νομίζεις ότι είναι πολύ? Χρήματα, ομορφιά, δύναμη, εξυπνάδα, μόρφωση. Λίγο είναι μπροστά στην αιωνιότητα. Τι νομίζεις ότι έχεις δικό σου? Αυτοκίνητο, σπίτι, ξένο είναι. Θα φύγεις και δεν θα σου ανήκει τίποτα. Γυμνός ήλθες, γυμνός θα φύγεις. Τι νομίζεις ότι, Κύριε Θεέ μου, έχεις πραγματικά δικό σου πολύ αλλά και καλό? Τίποτα καλό δεν έχουμε, αδερφοί, που να είναι δικό μας. Γιατί είμαι θα γεννημένη τέκνα οργής. Να λοιπόν η παραβολή, ένας διαχειριστής σαν και σένα και σαν και εμένα, καλών πραγμάτων, όλων των πραγμάτων του Θεού. Σου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να διαχειριστείς και να πάρεις τα πάντα. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατον στον πιστεύοντα. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Ό,τι έχει ο πατέρας σου δικά σου είναι. Σαν τον πρεσβύτερο Ιώ. Πρεσβύτερος Ιώ έλεγε, δεν μου δώσει ούτε ένα αρνάκι. Και ο πατέρας του είπε, δικά σου είναι όλα, παιδί μου. Μπορείς να πας να τα πάρεις, δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις. Δικά σου είναι όλα. Η ελευθερία σου δική σου είναι. Η ζωή σου δική σου είναι. Τα υπάρχοντα του πατέρα σου δικά σου είναι. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δικό σου είναι. Ό,τι θέλεις μπορείς να το έχεις. Μόνο πρόσεχε πώς το διαχειρίζεσαι. Αυτό στην παραβολή τα διαχειρίστηκε άθλια και διεσκόρπιζε τα υπάρχοντα του Κυρίου του, έτσι ώστε όταν έφτασε αυτή η γνώση των πραγμάτων στα αυτιά του Κυρίου του, είπε ότι θα σου αφαιρεθεί η οικονομία. Και αυτό σκέφτηκε. Δεν του την πήρε άμεσα. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Θα σου αφαιρεθεί όμως, μάθετο, και αδερφοί αγαπητοί, μάθετο ότι θα σου αφαιρεθεί η οικονομία. Σε αυτή τη ζωή υπάρχει αρχή, υπάρχει και τέλος. Αρχίζεις το σχολείο, θα τελειώσει, έχασες την ευκαιρία. Αν περάσεις τα 18 σου χρόνια. Αρχίζεις το πανεπιστήμιο, θα τελειώσει. Έχασες την ευκαιρία αν δεν τελειώσεις. Αρχίζεις την επαγγελματική σου ζωή, μάθε ότι θα τελειώσει. Έχασες την ευκαιρία αν δεν φανείς επιμελής. Άρχισε η ζωή σου, θα τελειώσει. Γιατί υπάρχει γέννηση, υπάρχει και θάνατος. Θα σου αφαιρεθεί η οικονομία. Και όταν το σκέφτηκε αυτό ο άδικος οικονόμος στην παραβολή, γιατί είναι παραβολή, είπε, πω τι θα κάνω τώρα αφού μου αφαιρεθεί η οικονομία, μετά τι θα κάνω? Και άρχισε να σκέφτεται και είπε, βρήκα τι θα κάνω. Επειδή να σκάπτω δεν μπορώ, να ζητιανεύω ντρέπομαι. Φώναξε λοιπόν τους χρεοφυλέτες και λέει, πόσα χρωστάς τον Κύριό μου? Χρωστάς 100 μέτρα ελαίου? Λάβε το έγγραφό σου και γράψε ταχαίως πεντήκοντα. Σου χαρίζω τα μισά. Φωνάζει άλλον, πόσα χρωστάς τον Κύριό μου? 100 τσουβάλια στάρι? Λάβε το έγγραφό σου και γράψε 80, σου χαρίζω τα 20. Και επίνεσε ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε. Και εδώ μέσα στην καρδιά μας δημιουργείται μια αίσθηση αδικίας. Τον έκλεψε, αλλά συνεχίζει και λέει, και επίνεσε ο Κύριος των άδικων οικονόμων. Αδερφοί αγαπητοί, είναι παραβολή. Δεν θα εξετάσουμε την αδικία, θα εξετάσουμε την πρόθεση.
Η πρόθεσή σου είναι να διαφυλάξει τη ζωή του μετά, γιατί έρχεται το τέλος. Και η εξυπνάδα του είναι αυτή, η σοφία του και ο έπαινος του παρακυρίου. Και για να το καταλάβουμε πιο καλά, να ακούσουμε τη συμβουλή του Χριστού. Κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώ εις τας αιωνίους μονάς. Ό,τι έχεις και το διαχειρίζεσαι, χρησιμοποίησέ το εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, είναι το μήνυμα το σημερινό. Έχεις την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, έχεις τη γνώση του Ευαγγελίου, έχεις τον Ιησού Χριστόν, έχεις την αλήθεια, έχεις το Λόγο του Θεού. Τι σου έχει δοθεί, μη μου πεις ότι τα είχες όλα αυτά. Δοσμένα άνωθεν, χρησιμοποίησέ τα. Κάμε φίλους. Έχεις υλικά, χρησιμοποίησέ τα. Κάμε φίλους. Τι διαχειρίζεσαι, χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία των ανθρώπων, για την πληροφόρηση, για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Χρησιμοποίησέ τα. Χρησιμοποίησέ τα όπου βρίσκεσαι. Είσαι φοιτητής, χρησιμοποίησε τη γνώση σου στους συμφοιτητές σου. Είσαι επαγγελματίας στους συναδέλφους σου. Είναι η αποστολή σου και η ευθύνη σου και το μήνυμα του Χριστού σήμερα. Γιατί έτσι θα κάνεις βεβαία την κλίση σου, αλλά και την είσοδό σου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό, αδερφοί, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, οι Φαρισαίοι γελάγανε. Χα, 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 χα. Γιατί σαν πρώτον φιλάργυροι και δεύτερον δικαίωναν τον εαυτό τους. Τι είναι αυτά που μας λέει αυτός ο πλάνος, λέγαν για τον Χριστό. Τι είναι αυτά που μας λέει. Μας διδάσκει την απάτη. Και ο Κύριος απάντησε, «Σείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως είναι αυτός που γνωρίζει την καρδιά σας». Γελάγανε και τον κοροϊδεύανε, αλλά επειδή ήταν φιλάργυροι και ο Θεός γνώριζε την καρδιά τους. Επειδή ήταν άπιστοι και ο Θεός γνώριζε την καρδιά τους. Όμως μάθετε ότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ό,τι έχεις στην καρδιά σου που το θεωρείς μεγάλο, εάν σε αυτό καυχάσαι, σε αυτό ελπίζεις. Θυμάστε τι διαβάζαμε, αδερφοί αγαπητοί, στην αρχή, ότι ήλπισας επί τα οχυρώματά σου και επί τους θησαυρούς σου, γι' αυτό και θα πιαστείς την κρίση. Τα οχυρώματα, καυχόμαι. Θησαυρή μου, καυχόμαι. Δύναμή μου, καυχόμαι. Η ελπίδα μου, καυχόμαι. Ό,τι θεωρείς ότι είναι μεγάλο και καυχάσαι και έχεις να δείξεις ενώπιον των ανθρώπων, μάθε ότι στα μάτια του Θεού αυτό είναι βδέλυγμα. Γιατί ένα είναι το υπερπανόνομα, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αν θέλεις να καυχάσαι, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Μία είναι η καύχησή μας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού, η αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα, αδερφοί αγαπητοί, σκύβαλα. Μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, τα πάντα σκύβαλα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι άθλιος, δεν έχει καμία προκοπή, καμία πρόοδο, αντιθέτως μάλιστα. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος και μας περιγράφει πάρα πολύ καλά τον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Ο ευλογημένος άνθρωπος είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρυακά των υδάτων. Όταν έρχεται το καύμα δεν το καταλαβαίνει. Όταν έρχεται η παγωνιά δεν την καταλαβαίνει. Όταν έρχεται η δίψα δεν την καταλαβαίνει. Αλλά πάντοτε το φύλλο του θάλει, γιατί ό,τι χρειάζεται το παίρνει από το ζωντανό νερό, από το ποτάμι, το Λόγο του Θεού. Και ο καρπός του πάντοτε καλός και πλήρης. Και ό,τι αν πράτετε θέλετε ευωδούστε. Και με αυτό τελειώνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σου υπόσχεται να είσαι σαν το δέντρο που είναι πεφτευμένο δίπλα στο ποτάμι. Και ό,τι αν πράτης, να το ευωδώνει ο Χριστός. Να περπατάς από ευλογία σε ευλογία.
Γιατί δεν είναι κακομοίρης ο άνθρωπος του Θεού. Είναι προσωπικότητα ο άνθρωπος του Θεού. Διαμορφωμένη, έντονη στην παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνος του. Έχει σωτήρα, έχει λυτρωτή, έχει υπερασπιστή, έχει βοηθό, έχει Κύριο. Έχει βασιλιά, όχι ανθρώπινο, αλλά αιώνιο. Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Σώτος. Αμήν.